Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο στο Life Kitchen. Σήμερα θα σας φτιάξω τα πιο ωραία πασχαλινά κουλουράκια που θα έχετε δοκιμάσει. Δείτε λίγο το χρώμα τους, δείτε πόσο τραγανά είναι και συγχρόνως αφράτα από μέσα. Αυτή η δόση μας βγάζει περίπου 50 με 52 κομμάτια και σε αυτό το σημείο να επισημάνω ότι πλέον μπορείτε να μπείτε στο καινούργιο μας website με πάνω από 500 συνταγές γράφοντας live pavlakitchen.gr. Δώστε βάση λίγο βήμα-βήμα το τι θα κάνω. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τα μυρωδικά μας. Οπότε θα ρίξω το μαχλέπι, το κακουλέ, αλλιώς κάρδαμο, δύο βανιλίνες και 5 δάκρυα μαστίχα. Σε αυτό το σημείο, για να μπορέσουν να χτυπηθούν καλά, θα βάλω και ζάχαρη άχνη, 3 με 4 κουταλιές της σούπας, που τα χτυπήσαμε πάρα πολύ καλά αυτά, φανταστικές μυρωδιές. Πάμε να το ρίξω στο μπολ, μέσα εσύ. Τώρα σε αυτό το σημείο θα ρίξω και την υπόλοιπη ζάχαρη. Θέλω ζάχαρη άχνη γιατί κάνουν καλύτερο κράτημα στα κουλουράκια. Τώρα πάμε να προσθέσουμε και τα αυγουλάκια μας. 3 μέτρια αυγά, 50 με 52 γραμμάρια. Και σε αυτό το σημείο θα χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά με το μίξερ. Έτσι στην αρχή το κάνουμε λίγο χωρίς να το βάλουμε μπρος, να μην πεταχτούν όλα έξω. Πολύ ωραία. Θα ρίξουμε και το χυμό. Χτυπάμε ακόμα λίγο. Τώρα θα ρίξουμε και το βούτυρο. Αγελαδινό βούτυρο, 80 διάρι. Το βούτυρό μας φυσικά να είναι λιωμένο σε θερμοκρασία δωματίου. Ρίχνουμε και το ξύσμα από ένα πορτοκάλι, ακέρωτο. Ωραία, εφόσον ενώσαμε τα υγρά στοιχεία, τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να ρίξουμε μέσα στο αλεύρι τη σόδα και το baking powder. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα αλεύρι μαλακό με πρωτεΐνη 8,9%. Όπως χρησιμοποιούμε αλεύρι για τσουρέκια με μεγάλο ποσοστό πρωτεΐνης, έτσι για τα κουλουράκια θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα αλεύρι με χαμηλό ποσοστό πρωτεΐνης. Τώρα θα μου πείτε αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Άμα βρείτε ένα αλεύρι για όλες τις χρήσεις με 10% πρωτεΐνη, είναι οριακά, μπορείτε να το κάνετε. Πάμε τώρα να ρίξουμε το αλεύρι σιγά σιγά. Το θέλουμε κοσκινισμένο. Οπότε με ένα κουτάλι θα ρίξω το μισό και παραπάνω. Ξεκινάμε να ανακατεύουμε ώστε να σχηματιστεί η ζύμη μας. Σε αυτό το σημείο πάμε να συμπληρώσουμε και το υπόλοιπο αλεύρι. Πάντα το κοσκινίζουμε. Ωραία, πάμε να ρίξουμε και το υπόλοιπο, το τελευταίο, στην άκρη. Σε αυτό το σημείο φόρεσα γατάκια για να ξεκινήσω να ζυμώνω με το χέρι. Αφήνω τη μαρίση στην άκρη. Αν η ζύμη σας κολλάει λίγο, γιατί τα αυγά, τα άλλο είναι 53, τα άλλο είναι 55, τα άλλο μπορεί να είναι 60 γραμμάρια. Αν δείτε ότι σας κολλάει λίγο η ζύμη, συμπληρώνετε λίγο αλεύρι, έτσι. 30-40 γραμμάρια παραπάνω. Πολύ ωραία, πάμε να σκεπάσουμε τη ζύμη μας. Δεν περιμένουμε καθόλου, δεν χρειάζεται με αυτή τη ζύμη. Απλά τώρα την αφήνουμε στην άκρη και κόβουμε 30 γραμμάρια για να βγουν όλα
ομοιόμορφα. Θα μετρήσουμε σε μια ζυγαριά 30 γραμμάρια, σημαντικό. Ωραία, αφού μετρήσουμε, τώρα θα σας δείξω ένα λίγο πώς το κάνω εγώ. Το κάνω σε μπαλάκι και αρχινάω, το ανοίγω. Βλέπετε πόσο εύκολα ανοίγει. Βλέπετε, με το που περάσει τις δύο παλάμες μας είναι έτοιμο. Βάζουμε εδώ στην άκρη και αρχινάμε και στριφογυρνάμε. Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνετε απαλά, να το ρολάρετε λίγο. Βλέπετε πως έχει γυαλίσει. Έτσι θέλω να τα κάνετε. Σε μια λαδόκολα, σε απόσταση μεταξύ τους, και πάμε να τα κάνουμε όλα μαζί. Έχουμε κάνει και το τελευταίο μας και πάμε να τα λείψουμε με αυγουλάκι. Πάμε να χτυπήσουμε ένα αυγουλάκι μας, το θέλουμε ολόκληρο. Χτυπήστε το πάρα πολύ καλά. Και ένα άλλο σημαντικό που ήθελα να σας πω είναι ότι όλα τα υλικά μας να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, όπως και τα αυγά, έτσι. Και αλείφουμε αυγουλάκι από άκρη σε άκρη, πάρα πολύ καλά, και στα πλάγια, για να πάρουμε ένα ωραίο χρωματάκι, μια γυαλάδα. Εφόσον έχουμε αλείψει πάρα πολύ καλά τα κουλουράκια μας, θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς σε αντιστάσεις. Καλό ψήσιμο. Έχουμε βγάλει το πρώτο ταψί. Έχουμε βάλει και τα δεύτερα τώρα. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα έχουν πάρει όλα. Ακόμα ένα βίντεο έχει φτάσει στο τέλος του. Να φτιάξετε όλοι αυτά τα εκπληκτικά πασχαλινά κουλουράκια. Μην ξεχνάτε εσείς ωστόσο να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας εάν σας αρέσουν οι συνταγές, ένα like και μια κοινοποίηση για να το βλέπουν οι φίλοι σας. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να περνάτε καλά. Γεια σας.